Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Παπαδόπουλο να σας δώσω το λόγο και θέλω να μου σχολιάσετε τη στάση της μητέρας και ως προς αυτή τη στάση ποια είναι η στάση του πατριού της Ειρήνης. Δηλαδή βλέποντας τη μητέρα της Ειρήνης να βγαίνει στα κανάλια, να την κατηγορεί δημόσια για θανάτους παιδιών. Ποια είναι η δική του θέση, ποια είναι η δική του στάση. Είναι έκπληκτος με τη συμπεριφορά αυτή και έχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Χαρακτηριστικά μου έχει πει τι είδους μάνα είναι αυτή η οποία βγαίνει στα κανάλια και κατηγορεί το ίδιο το παιδί δημόσια. Εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο, θα πρέπει να προωθηθεί στις αρμόδιες αρχές. Εάν δεν υπάρχει, τότε μιλάμε για ένα κουσοπολιό το οποίο τελείως ανεύθυνα δημοσιεύεται, αποτελεί αντικείμενο δημοσίου διαλόγου σε παρελήνια εμβέλεια, σε ζωντανή κλίμακα από μια μάνα για το ίδιο το παιδί. Το γεγονός ότι έχει προσφύγει όμως τη δικαιοσύνη, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή έχει υποβάλει μήνυση η συγκεκριμένη γυναίκα. Σήμερα το ακούμε ότι έχει υποβληθεί η συγκεκριμένη μήνυση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς και να επισκοπηθεί το περιεχόμενο της μηνύσεως αυτής. Ξέρετε, συνήθως και πέρα από αυτήν την ενέργεια είναι η στάση του γονέα τέτοια σε τέτοιες περιπτώσεις που αποφεύγει δημόσιες τοποθετήσεις ενάντια στο ίδιο το παιδί. Πόσο μάλλον όταν ο πατριός, ο οποίος είναι ο άνθρωπος βέβαια που τη μεγάλωσε και την έφερε μέχρι την ενηλικίωσή της την Ειρήνη, μένει πραγματικά στο πλευρό της και διατυπώνει την άποψη ότι μείοντας σίγουρος για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε πόρισμα, για οποιοδήποτε ιατροδικαστικό, αστυνομικό ή δικαστικό συμπέρασμα, δεν μπορεί να στραφεί εναντίον της, διότι είναι ο άνθρωπος που τη μεγάλωσε και τη θεωρεί δικό του παιδί. Η σχέση του εντολέα σας με την μητέρα της Ειρήνης, ποια είναι? Δεν υπάρχουν σχέσεις μετά το χωρισμό. Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία επικοινωνία και ουσιαστική επαφή. Άρα ο ίδιος δεν συμφωνεί με όσα υπόθηκαν και στην τηλεφωνική του Μάκη με την μητέρα της Ειρήνης, ότι πρόκειται για ένα κορίτσι, την Ειρήνη, που πλάθει ιστορίες, που όταν έρχεται σε δύσκολη θέση φαντάζεται πράγματα, που νομίζει ότι είναι η πιο έξυπνη της οικογένειας. Έχει ένα τελείως διαφορετικό αφήγημα ο εντολέας σας για την Ειρήνη από τη μητέρα της. Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να κάνει αφήγημα. Για τον λόγο ότι για τον ίδιο ο γονέας δεν μπορεί να διατυπώνει δημόσια τέτοιου είδους αφηγήματα για το ίδιο το παιδί. Για τον λόγο αυτό δεν έχει τοποθετηθεί ούτε και στις μεταξύ μας επικοινωνίες για τα ζητήματα αυτά. Απλώς λέει ότι ο γονέας πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και να τηρεί μια συγκεκριμένη θέση που με έκπληξη βλέπει ότι από την άλλη πλευρά δεν τηρείται. Κατανοητό. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, κύριε Λέω. Και μία έκκληση, Ελένη, πριν κλείσουμε. Οι μάρτυρες να πάνε να καταθέσουν στις αρχές. Τάσο, και οι αρχές να καλέσουν τους μάρτυρες. Όχι, τώρα που ανέλαβε το ανθρωποκτονιών, αλλά υπάρχουν και μάρτυρες. Δεν θα κληθούν τώρα. Λοιπόν, τώρα αναγκαστικά. Θα κληθούν, αλλά υπάρχουν και μάρτυρες. Βλέπουμε στις τηλεοπτικές εκπομπές, Ελένη μου, ότι καταθέτουν ανώνυμα. Λοιπόν, εγώ κάνω έκκληση. Όποιος έχει δει κάτι το παραμικρό, κάτι οτιδήποτε, να πάει να το καταθέσει στις αρχές, τώρα που ανέλαβε το ανθρωποκτονιών, για να πάρουν όλοι τις απαντήσεις. Να βοηθήσει όποιος μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί, λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, ώστε να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση.